Καταρχάς και για αυτή τη χρονιά ήταν μια πετυχημένη διοργάνωση. Αυτό που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση και είναι ένα θετικό μήνυμα είναι ότι η πολιτεία πλέον βλέπει πιο σοβαρά το κομμάτι της ιδιωτικής ασφάλισης και πώς αυτή μπορεί να συμβάλλει στο να σταθεροποιηθεί η οικονομία σε διάφορα επίπεδα και στην επιχειρηματική διάσταση αλλά και στο κομμάτι του συνταξιοδοτικού και της υγείας. Τώρα, εσείς ειδικεύεστε στις ασφαλίσεις πιστώσεων. Πρόσφατα είχαμε ένα μεγάλο γεγονός, αυτό με την Thomas Cook. Πόσο αυτό αγγίζει τις ασφαλίσεις πιστώσεων, τι αλληλεπιδράσεις υπάρχουν στην αγορά και τι τελικά προσφέρει και μια ασφάλιση πιστώσεων σε μια τέτοια περίπτωση? Το φαινόμενο, μάλλον το περιστατικό της Thomas Cook, καταδεικνύει ουσιαστικά πόσο ευάλωτη είναι η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό ή τοπικό στη χώρα μας. Οι ασφαλίσεις πιστώσεων σίγουρα είχαν προβλέψει οι ασφαλιστικές εταιρείες τι θα γινόταν με την περίπτωση της Thomas Cook. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα αποτελέσματά της δεν θα έχουν επιπτώσεις στην ελληνική αγορά. Η βιομηχανία του τουρισμού σίγουρα θα πληγεί από την πτώχευση της Thomas Cook και παράλληλα όμως αυτό που είναι ανησυχητικό είναι το τσουνάμι, το ντόμινο που θα προκαλέσει σε άλλες επιχειρήσεις που αφορούν τους προμηθευτές και όσους συνεργάζονται με τη βιομηχανία του ξενοδοχειακού τουρισμού. Τώρα, η ασφάλιση πιστώσεων αναμφίβολα δημιουργεί το μαξιλάρι εκείνο που θα μπορούσε κάποια επιχείρηση να αισθανθεί περισσότερο ασφαλής, είτε για να πάρει το μήνυμα έγκαιρα. Το προεκλογικό μήνυμα έγκαιρα της μιας επερχόμενης οικονομικής ζημίας ή και να μην την υποστεί κιόλας. Ακόμα νομίζω ότι στο χώρο της που έχει να κάνει με το ξενοδοχειακό βιομηχανία δεν είναι τόσο κρεταμένη η ασφάλιση, δεδομένη η ασφάλιση πιστώσεων. Κυρίως πιστεύω γιατί είναι πολύ μεγάλες οι περίοδοι πίστωσης που ουσιαστικά ο κλάδος αυτός έχει υιοθετήσει.